12 χρόνια είναι πολλά να περνάμε τόσο δύσκολα. Κι αν τα πρώτα 8 ελιά τα ονόμαζαν ότι είναι δύσκολα γιατί ήταν μνημονιακά χρόνια, τώρα είναι αδικαιολόγητη. Και δεν είναι μόνο αδικαιολόγητη για αυτά που τραβάμε σήμερα. 3 χρόνια είναι αδικαιολόγητη. Γιατί για την αδικαιολόγηση το εισόδημά μας, τουλάχιστον, το χειροτέρεψαν τα άδεια. Ποιος το περίμενε αυτό. Ποιος περίμενε από αυτούς που μας είχαν τάξει λαβούς με πατραχίλια. Κάθε πρωί στα κανάλια ακούγαμε ότι θα μας δώσουν τα ανατολικά. Κάθε πρωί στις τηλεοράσεις βλέπαμε τους πίνακες. Κάθε μέρα στις εφημερίδες σε τόνια ολόκληρα με το τι θα πάρει ο καθένας. Κι όμως συναδέλφες και συνάδελφοι, φτάσαμε στον επαιγμό και μας θυμώνουν πολύ γιατί 33 και πάνω χρόνια τώρα θέλουμε να δούμε τον Πρωθυπουργό. Θα δούμε τι θα μας πει σήμερα. Ελπίζω κάποτε να λυγίσει, να δεχτεί την αντιπροσωπεία μας και να έχει να δώσει λύση στα προβλήματα. Μπορεί να ήρθαν ότι θα μας κούρασαν 3 χρόνια με το να συγκεντρωνόμαστε κλπ. Τώρα όμως θα κουραστούν αυτοί, γιατί εμείς κάτω από την συντηρητική μας επιτροπή είμαστε αποφασισμένοι να δυναμώσουμε το κίνημα του συνταξιούχου. Και δεν το κάνουμε μόνο με το συνταξιούχου. Το κάνουμε από υποχρέωση και από παιδιά μας. Γιατί για αυτά με τα χρόνια αναγαπάν τους πατερές, τους παππούδες και τις γιαγιάδες πρέπει να παλέψουν για καλύτερα μεροκάματα. Με μισθούς πείνα, συντάξεις είναι δύσκολο να είναι καλές και οι εποχές είναι δύσκολες. Θέλω το λόγο να σας πω, γιατί βρεθήκαμε μπροστά σε έκπληξη. Αυτή η κυβέρνηση είχε φορέσει, όπως θυμάστε, τον μανδύα της αποκατάστασης προεκλογικά. Μας κορόιδεψε συνάδελφοι, και μας πήρε χρόνο να το καταλάβουμε. Νομίζαμε ότι από τις πολλές υποσχέσεις κάποιες θα υλοποιηθούν. Όμως αυτό έγινε επεγμός. Ακούσαμε στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Και μας είχαν προειδεάσει τα κανάλια. Και τα πρωινάδικα και τα απογευματινά και τα μεσημεριανά. Ότι κάτι μας ετοιμάζει ο Πρωθυπουργός. Ότι τόσα χρόνια εξαντλίωσης, ότι το δυσβάστακτο χρέος της χώρας που όλοι παραδέχονται το πλήρωσαν οι συνταξιούχοι, ήρθε η ώρα κάτι να πάρουμε. Και τι είπε συνάδελφε στη Θεσσαλονίκη, είπε ότι θα πάρουμε μια άρνηση 6%. Δεν τη χαρίζει αυτός. Βγαίνει από τον νόμο εδώ και 5 χρόνια. 5 χρόνια συνάδελφοι σχεδίαζαν να βελτιώσουν έστω και μετά από 5 χρόνια τη θέση των συνταξιούχων. Μπορεί να βελτιωθεί η θέση μας τώρα που δεν μπορούμε να πάρουμε το γιαούρτι, που τρεπόμαστε τα κόμματα γιατί δεν μπορούμε να τους πάρουμε ένα σουβλάκι. Όχι συνάδελφοι. Και αυτό το 6% συν που είπε, γιατί υπάρχει συγκυρία ότι ο πληθωρισμός και η ανάπτυξη είναι μεγάλη και έτσι φαίνεται μεγάλη αύξηση. Είναι το μισό του πληθωρισμού, συνάδελφοι. Αυτό δεν φτάνει να πληρώνουμε ούτε την ΔΕΗ. Θέλουμε τόση τάξη. Τι πρέπει να κάνουμε για να κατανοήσουν ότι οι μισθοί μας, οι συντάξεις μας, τελειώνουν τις πρώτες 20 μέρες. Τόσο δύσκολο είναι. Αυτοί έχουν ειδικούς που τα μετράνε αυτά. Είναι δυνατόν να μας λέει ο Σταϊκούρας ότι δημοσιονομικά η χώρα δεν αντέχει. Εδώ ξοδεύτηκαν δισεκατομμύρια και στο κορονοϊό και στη συνέχεια. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Δεν δικαιούμασταν κάτι κι εμείς. Και έμαθα συνάδελφοι. Γι' αυτό είναι ντροπή. Έμαθα ότι στην προηγούμενη συγκέντρωσή μας που ο Πρωθυπουργός δεν μας δέχτηκε είχε συνάντηση με κάποιον επενδυτή. Ας είχε την ίδια ώρα, αν και ήταν προγραμματισμένο να δει εμάς. Ας είχε, τι επενδύσεις είναι αυτές. Για ποιον γίνονται. Άμα δεν γίνονται και για εμάς να ζήσουμε, για ποιον γίνονται.
Θέλονται λοιπόν να απαιτούν εδώ και τώρα να βελτιώσει την οικονομική πρόταση, να μην εξαιρέσει κανένα συνάδελφο, να δώσει την αύξηση που δικαιούμαστε όλοι σε όλους τους συνταξιούχους στις καταβαλλόμενες συντάξεις. Να ξεχάσει την προσωπική διαφορά, γιατί κάνει και τον κόλπο ο κύριος Πρωθυπουργός. Λέει ότι η αύξηση είναι δική του, μας τη χαρίζει και ας προκύπτει από τον τόπο. Η προσωπική διαφορά είναι του αρχηγού της αντιπολίτευσης, είναι του Τσίπρα. Εμείς χτες ήμασταν τον Τσίπρα, η Συντονιστική Επιτροπή. Είναι αλήθεια ότι κι αυτός είναι κουμπωμένος στο να δώσει τα λεφτά. Όμως το πιέσαμε όσο δεν γίνεται. Είμαστε βέβαιοι ότι η προσωπική διαφορά δεν θα ισχύσει για τους συνάδελφους. Θέλω κάθε φορά το κάνω για να δω που θα φτάσει η ντροπή του. Να αναφερθώ σε δυο θέματα που αποσχολούν τους συνάδελφους του ΕΠΤΑ. Ίσως σας έχω κουράσει, αλλά δείχνει και τη διοίκηση και την κυβέρνηση και πώς σκέφτεται και τι σκοπεύει να κάνει. Εμείς συνάδελφοι, η μισή του ΕΠΤΑ 6.000, παίρνουμε επικουρικό 150 ευρώ. Και οι άλλοι παίρνουν 300, οι καινούργοι συνάδελφοι. Όλοι θα ζήταγαν να μην ισχύσει ο νόμος Κατρούγκαλου και εμείς το καταγγείλουμε πρώτοι και η κυβέρνηση δικαιολογείται. Έλεγε ότι θα το καταργήσει και δεν το κατάργησε. Όμως αυτός ο νόμος αυτό εφαρμόζεται ευνοεί με το με την αναποσοστό αναπλήρωσης και τους παλιούς συνταξιούχους του ΕΠΤΑ. Είναι δυνατόν να δουλεύουμε στον ίδιο εργοδότη, ίδια χρόνια, ίδιοι μισθοί, ίδια όλα, ακόμα και καρέκλα ο ένας δίπλα τον άλλο και ένας να φέρει 150 ευρώ και ο άλλος 300. Όχι, δεν το λέει το σύνδεσμο αυτό. Πρέπει να διορθωθεί. Είναι καλό ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θες αυτά τα θεώρησε απλά, μαζί με το άλλο που θα σας πω, και δεσμεύτηκε. Γιατί έχουν δεσμευτεί και τα στελέχη και κάνουν ερωτήσεις ότι αυτά είναι εύκολα και θα λυθούν. Το άλλο που πρέπει να λυθεί. Η κυβέρνηση αυτή έβαλε όπως παντού μια διοίκηση που την ονόμασε άριστη. Στον Ερτάκινε. Πρώτη δουλειά που ήταν, επειδή ήταν πάροχος ενέργειας, να διώξει από πάνω αυτό που ο οργανισμός κέρδισε. Να το πάρουν οι 5-6 γνωστοί. Και εμείς που είχαμε εκτεθεί και είχαμε πάει όλους τους συνάδελφους στον ΕΡΤΑ να πάρουν ρέπα, την πατήσαμε, εκτεθήκαμε συνάδελφοι με τις υπερφορές της άνθρωπης. Και τι έκανε αυτή μόλις ήρθε, ήθελε τον Μουρδό να βγάλει κέρδη. Για να βγάλει κέρδη έπρεπε κάποιο κόλπο να κάνει. Και ο ΕΡΤΑ είχε προβλήματα, χρώσταγε σε 700 ανθρώπους, τη μισή αποζημίωση 15.000. Και αυτοί θεώρησαν σωστό να μην δώσουν αυτά τα χρήματα, να τα ξέψουν. Πήραν απόφαση το 2020 και τιμώρησαν και αυτούς που είχαν φύγει το 19. Πώς λέγεται αυτό συνάδελφο, ντροπή σε αυτούς που διοικούν τον ΕΡΤΑ, ντροπή στον υπουργό που τον έχουμε ενημερώσει. Τι να πω για τον Πρωθυπουργό, και αυτός ενήμερος είναι με επιστολή. Τροπή λοιπόν σε όλους. Αυτά τα χρήματα θα τα πάρουμε. Είναι αγώνας, είναι αιτήματα της Συντηρητικής μας Επιτροπής. Συσπηρωθείτε γύρω από αυτή. Μας βλέπετε στους δρόμους κάθε τόσο μαζί σας και πρωτοπορία εσείς. Δεν είμαστε οι συνδικαλιστές των παράγοντων και της καρέκλας. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε να δώσουμε σκληρούς αγώνες. Να είστε κοντά μας και σας ευχαριστούμε.